Μιχάλη, ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία αυτή της οικογένειας Μαλντίνη στην Μίλαν. Παππούς, γιος και εγγονός έχουν φορέσει τη φανέλα των Ρωσονέρι. Δύο πρώτοι έχουν γράψει και ιστορία, ναι, με την ομάδα του Μιλάνου. Η βαριά κληρονομιά είναι λίγη ως ένα για να περιγράψει το φορτίο που έχει να σηκώσει ο πιο μικρός Μαλντίνη από τους τρεις. Και να δούμε αν θα σταθεί και στο ύψος των, βέβαια, περιστάσεων. Αν υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μια σύνδεση ομάδας με ένα επίθετο, αυτό είναι της Μίλαν και του Μαλντίνη. Την πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου οι Ρωσονέρι αντιμετώπιζαν τη Βερόνα. Το παιχνίδι ήταν στο 1-1, όταν ο προπονητής της Μίλαν, Στέφανο Πιόλι, στην προσπάθειά του να κερδίσει το μάτς σήκωσε από τον πάγκο τον Ντανιέλ Μαλντίνη. Ο 18χρονος έβαλε τη φανέλα με το νούμερο 98 και πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Η τρίτη γενιά Μαλντίνη στους Ρωσονέρι είναι γεγονός. Η σύνδεση του επιθέτου με την ομάδα είναι τέτοια που από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και σήμερα, μόνο στη δεκαετία του 2010, δεν υπάρχει το όνομα Μαλντίνη στο αγωνιστικό τμήμα των Ρωσονέρι. Il calcolo è semplice, dal credo 54 oggi ci sono stati credo solamente pochi anni nei quali un Maldini non facesse parte di questo club. Η δυναστεία των Μαλντίνη ξεκίνησε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1954. Ο Τσέζαρε, ο γιος ενός ναύτη από την Τεργέστη, κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα της Μίλαν. Κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει τι θα ακολουθούσε. ...412 εμφανίσεις, 4 πρωταθλήματα, 5 ολόκληρες σεζόν με το περιβραχιόνιο του αρχηγού και το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης το 1963, το οποίο σήκωσε ο ίδιος ο Τσέζαρε. 5 χρόνια μετά την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλητριών για τους Ρωσονέρι, γεννιέται ο Πάολο. Στα 10 του χρόνια, ο νεαρός με το σπαστό μαλλί και τα ανοιχτόχρωμα μάτια γίνεται μέλος των Ακαδημιών της Μίλαν. Στα 17 του, στις 20 Ιανουαρίου 1985, ο γιος του Τσέζαρε θα κάνει και εκείνος την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Ρωσονέρι. Το ερώτημα για το αν θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος της φανέλας του πατέρα του απαντήθηκε μετά από 25 σεζόν. Ο Πάολο Μαλντίνη έμεινε στο Μιλάνο μέχρι το τέλος της καριέρας του σε ηλικία 41 ετών. 901 παιχνίδια, 7 πρωταθλήματα, ένα κύπελο Ιταλίας και 5 Champions League μαζί με 5 ευρωπαϊκά Super Cup. Ο δεύτερος Μαλντίνη όχι μόνο έφτασε τον πατέρα του, αλλά τον ξεπέρασε και έγινε παίκτης σύμβολο. Η Μίλαν για χάρη του απέσυρε τη φανέλα με το νούμερο 3 μέχρι να τη διαλέξει ένας άλλος Μαλντίνη. Ο Πάολο σήκωσε ως αρχηγός στο Champions League το 2003, ακριβώς 40 χρόνια μετά τον πατέρα του. Το ξαναέκανε το 2007 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και στους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν στην επιστροφή της ομάδας στο Σαν Σίρο, ο μικρός Ντανιέλ συστήθηκε στο κοινό. Ο Κλάρεν Ζέντορφ είχε διάθεση για πείραγμα στα πιτσιρίκια, αλλά ο Ντανιέλ, με ένα τάκλιν που θύμισε τον πατέρα του, έκλεψε την μπάλα από τον Ολλανδό. Ο μικρός λάτρευε να ακούει ιστορίες από τον παππού Τσέζαρε, τον οποίο έχασε το 2016. Σε σχέση με εκείνον όμως, αλλά και τον πατέρα του Πάολο, ο Ντανιέλ δεν είναι αμυντικός. Αν και στα πρώτα του βήματα ξεκίνησε ως τέτοιος. Η θέση του 18χρονου πλέον είναι εξτρέμ. Και ως τέτοιος αγωνίστηκε στον ντεμπούτο του στη Σεριά 67 χρόνια από την πρώτη φορά του θρυλικού Τσέζαρε και 35 μετά την πρώτη φορά του εμβληματικού Πάολο. Un sogno, è sicuramente un obiettivo fondamentale che mi ero puntato in testa e speriamo di andare avanti così. Το όνομα στη φανέλα του μικρού είναι βαρύ και ασήκωτο, όπως του κάθε παιδιού που οι γονείς του έχουν διαπρέψει στον ίδιο τομέα με τον οποίο επιλέγει και εκείνο να ασχοληθεί. Ο Ντανιέλ όμως ξέρει ότι θα είναι μάταιο να κυνηγήσει τα όσα έκαναν ο πατέρας του και ο παππούς του και μοιάζει έτοιμος να γράψει τη δική του ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της Μίλαν.